Βαρδής Κατσουράκης. Κύριε Κατσουράκη, η κόρη σας φέρνει μία κάρτα εισόδου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα χάλκινο μετάλλιο. Ήταν και μία δύσκολη χρονιά για εκείνη, αλλά οι προπονήσεις της απέδωσαν καρπούς. Πώς αισθάνεστε για αυτή τη διάκριση? Σαφώς περήφανη. Δεν είναι μόνο φέτος. Είναι ένας αγώνας ετών, θυσίες και ετών και από μέρους τους και από τους δικούς μας και προσπάθειες πολλών. Δηλαδή φαίνεται τώρα η Εμμανουέλα, φαίνεται ο Γιώργος Σαλαβαντάκης, που από την πρώτη στιγμή πίστεψε στην Εμμανουέλα. Αλλά από εκεί και πέρα πίσω είναι πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος που την πίστεψε, που την βοήθησε. Ο αγώνας για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο έχει πάρα πολλούς υποστηριχτές. Πόσες ώρες τη μέρα προπόνηση κάνει η Εμμανουέλα? Δεν μπορούμε να πούμε ένα μέρα. Πάει σχεδόν κάθε μέρα σκοπευτήριο από 2 ώρες. Άντε 2 φορές τη βδομάδα να μην ανέβει. Κάπως έτσι. Και 2-3 ώρες όσο χρειαστεί. Πώς αισθάνεστε εσείς σαν πατέρας που θα μπει τώρα με το μετάλλιο? Εντάξει, περήφανος. Φιλιππάκη Νεκταρία ονομάζομαι. Είμαι η μητέρα του Μπάμπη του Χαλκιαδάκη, που είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Σκοποβολής στο ΣΚΙΤ. Από ποια ηλικία ασχολείται ο γιος σας με τη σκοποβολή? Ο γιος μου ασχολείται από την ηλικία των 13 χρονών. Ξεκίνησε τη σκοποβολή. Είναι ένα άθλημα που το αγαπάει πάρα πολύ. Έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, προσωπικό, ελεύθερο χρόνο επί της ουσίας για αυτά τα παιδιά. Και είναι γνωστό ότι όποιοι ασχολούνται με το πρωταθλητισμό αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στο άθλημά τους, γιατί είναι πολύ απαιτητικό, 5 προπονήσεις την εβδομάδα, οπότε όπως καταλαβαίνετε θέλει χρόνο και πάρα πολλές θυσίες. Και από τον ίδιο, και από τους γονείς, και από τους υπόλοιπους του οικείου περιβάλλοντος του. Είναι 25 χρονών σήμερα ο γιος σας και σας φέρνει ένα αργυρό από παγκόσμιο. Πώς αισθάνεστε? Είμαι πάρα πολύ περήφανη για το Μπάμπη, όπως επίσης και για όλα τα υπόλοιπα παιδιά, για την Εμμανουέλα που κατέκτησε την κάρτα και βέβαια χάλκινο μετάλλιο, τώρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μπακού. Για τον Ευθύμιο Μήτα δεν έχω λόγια να πω. Και βεβαίως και για το δικό μου παιδί είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και εύχομαι και αυτός με τη σειρά του να μας φέρει ίσως το ποθητό αποτέλεσμα, μια κάρτα για τους Ολυμπιακούς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε και μια κάρτα για τους Ολυμπιακούς. Είμαστε όλοι περήφανοι και συγκινημένοι συνάμα που σε λίγο θα έρθουν εδώ πέρα οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι οποίοι κάνουν προπόνηση και την προηγούμενη εβδομάδα με τον προπονητή τους, τον Γιώργο Σαλαβαντάκη, κάνουν προπόνηση στο Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων. Πραγματικά όλοι, δεν μπορεί να πούμε κάτι άλλο. Τα είπαν και οι προλαλήσαντες. Είμαστε υπερήφανοι. Μόνο αυτό να πω. Που τα Χανιά μέσα το. Άρα είναι και ένα έναυσμα αυτό, ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε ακόμα περισσότερο το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων, γιατί πραγματικά βλέπετε τι δουλειά γίνεται σε αυτή την κατάσταση. Αυτό. Είμαι ο Βαγγέλης Ολαμπάκης, υπεύθυνος λειτουργίας του Σκοπευτήριου εκ μέρους του ΕΑΚ Χανίων. Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση αυτή που πέτυχαν οι δύο Χανιώτες αθλητές. Τι σημαίνει για το Σκοπευτήριο το να έρθει ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο? Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και η χαρά μας, δεν κρύβεται, που δύο Χανιώτες αθλητές, μέλη της Εθνικής Ομάδας, φέρνουν παγκόσμια μετάλλια στην πόλη μας. Ο Μπάμπης ο Χαλκιαδάκης, μέλος της Εθνικής Ομάδας όπως είπα πριν, και η Εμμανουέλα η Κατζουράκη μας φέρνουν 2 μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο από τον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο της τετραετίας. Το μεγαλύτερο εννοώ λόγω πολυπληθού συμμετοχής. Αυτό σημαίνει πολλά. Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί κάναμε και εμείς μεγάλες θυσίες. Καταρχήν στο Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων, το οποίο αναβαθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό κατόπιν οδηγιών του προπονητή μας, του Γιώργου του Σαλαβαντάκη, του Εθνικού Ομοσπονδιακού Προπονητή του αθλήματος του ΣΚΙΤ. Αναβαθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό και παραχωρήθηκε πολλές ώρες στους αθλητές, όσο οφείλαμε για τις προπονήσεις τους, λίγο πριν φύγουν για τον Μπακού. Άρα είναι μεγάλη η χαρά και για μας που φέρνουν αυτά τα μετάλλια στην πόλη μας. Να σημειώσουμε ότι εκτός από αυτούς τους αθλητές, διακρίσεις στην
πήρε ο Μάκης ο Μήτας, ο Ευθύμιος ο Μήτας, ο οποίος έφερε χρυσό μετάλλιο, Έλληνας αθλητής από την Εύβοια. Είναι από, στην ίδια ομάδα προπονούνται και ο Μπάμπης Χαλκιαδάκης με την Εμμανουέλα. Πόσες ώρες κάνουν προπόνηση πάνω στο σκοπευτήριο οι αθλητές, κύριε Λαμπάκη? Μέχρι να κουραστούν. Νομίζω ότι οι ώρες είναι ατελείωτες και γενικά σε όλα τα αθλήματα, αν δεν υδρώσεις, δεν μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα. Όλοι στο Κουριδάκης είμαι. Αν είναι πρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Σήμερα ήρθαμε εδώ, βασικά τώρα μιλούν τα παιδιά, τώρα μιλούν οι αθλητές, οι σκοπευτές, τα αποτελέσματά τους. Εμείς πάντα λειτουργούμε υποστηρικτικά και σαν ομοσπονδία και σαν άτομα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ήταν τεράστιες αυτές οι επιτυχίες οι τελευταίες, δηλαδή του πρωταθλήματος του Μπακού, διότι πέρα από τις δύο Ολυμπιακές κάρτες από την Εμμανουέλα και από τον Μάκη το Μήτα, είχαμε και το ασημένιο μετάλλιο της Κορακάκη. Είχαμε το ασημένιο μετά το χάλκινο μετάλλιο με τον Μαυρομάδη και με τον Χαλκιαδάκη στο ομαδικό του σκιτ. Και είχαμε και το χρυσό μετάλλιο που συνοδεύτηκε δηλαδή και με την κάρτα από τον Μάκη το Μήτα, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό, ένα φοβερό αγώνα. Οπότε δηλώνουμε περήφανοι. Εμείς αυτά τα παιδιά είναι δικά μας, γιατί τα βιώνουμε τώρα 20 χρόνια και με την αίμα το ίδιο. Πόσοι ήταν οι αθλητές στον Μπακού? Ήταν πολλοί, δεν ήταν? Η αποστολή του... Κοιτάξτε, θα σου πω τώρα τι γίνεται. Θα σας πω τι γίνεται. Είναι, βεβαίως, ήταν τουλάχιστον στο... 4 άτομα, να σου το πω διαφορετικά. Μια αποστολή με όλο το ρόστερ του σταθερού στόχου και του πύλου στόχου, μαζί με τους φροντιστές και τους προπονητές και τον ψυχολόγο, είναι κοντά στα 15 άτομα. Αυτό είναι, γιατί το λέω, γιατί είναι μια τεράστια δαπάνη της Ομοσπονδίας, η οποία, για να μιλάμε ελληνικά, έχει μια επιχορήγηση, τακτική επιχορήγηση, 200.000 ευρώ. Μια τέτοια αποστολή εκεί, τι να σας πω τώρα, είναι γύρω στις 100.000 ευρώ, είναι 80%, εξαρτάται πού είναι. Δηλαδή, αν είναι Ευρώπη, θα πάει στα 45. Εάν είναι Ασία, πάει, ας πούμε, στα 60. Εάν είναι Κίνα ή αν είναι η Ιαπωνία ή αν είναι Αμερική, αυτό διπλασιάζεται. Η Ομοσπονδία, όπως και όλες οι Ομοσπονδίες, είναι Ομοσπονδία Σωματεία. Τα σωματεία δηλαδή της Ομοσπονδίας στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτό που η Ομοσπονδία έχει αυτή τη στιγμή να μπορεί να στηρίξει αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι πάνε 4-5 μεγάλους αγώνες κάθε χρόνο. Και δεν έχει τελειώσει, για να το τελειώσουμε αυτό. Και του χρόνου έχουμε, αλλά θα μοιραστούν άλλες δύο κάρτες. Οπότε έχουμε και τον Χαλκιαδάκη και τον Μαυρομάτι τον Νίκο. Ποτέ δεν ξέρεις, τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Πολύ συγκινητική υποδοχή και θερμή, γιατί ήταν ένας άθλος αυτός προσωπικός, έτσι. Πώς αισθάνεσαι? Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ για να καταφέρουμε αυτά που καταφέραμε. Το μετάλλιο πολύ βαρύ, πολύ γεμάτο. Η κάρτα για το Παρίσι επίσης πολυπόθητη. Είχαμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχει αποδώσει όλο αυτό. Είμαι η πρώτη γυναίκα που θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς από τη Σκοποβολή στον Πύλινο Στόχο και είναι μεγάλη μου τιμή και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλα. Αφιερώνεις. Έμα, έχεις συνειδητοποιήσει τι συνέβη στον Μπακού ή ακόμα κάπου είναι στη σφαίρα του ονείρου αυτό το μετάλλιο? Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω πάρει την πληροφορία. Θέλω λίγες μέρες σίγουρα. Όχι τόσο το μετάλλιο, όσο η κάρτα. Μου είναι λίγο δύσκολο να δεχτώ ότι πλέον δεν κυνηγάω πρόκριση για το Παρίσι. Ο coach το συνειδητοποίησε, γιατί στη φωτογραφία που είδαμε και δημοσιεύτηκε στα social media, φαίνεται ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει ο κύριος Αλαβαντάκης τι έχει συμβεί στον Μπακού και με σένα και με το Αργυρό της Εθνικής στο σύνολο και με το Μάκη το Μήτα. Είναι σε άλλο κόσμο ο κύριος Αλαβαντάκης. Είχε πολλές χαρές να δεχτεί ο προπονητής μου. Πάλι καλά. Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα. Δεν ήταν ουρανοκατέβατο. Ήταν αναμενόμενα κάποια πράγματα.
Σίγουρα και αυτός θέλει να τα επεξεργαστεί λίγο. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Πού αφιερώνεις το μετάλλιο αυτό? Σίγουρα στην οικογένειά μου, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους. Κλείνει, μητέρα μου. Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους και με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Οπότε σίγουρα στους δικούς μου. Συγχαρητήρια. Κότς, έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί, είσαι ακόμα στην αγκαλιά της Έμας, του Μάκη, του Μπάμπη, όλων των παιδιών? Καλά, σίγουρα εγώ έχω καταλάβει τι έχει γίνει, γιατί το κυνηγάω πολύ καιρό. Βέβαια, ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περίμενα. Φεύγοντας από εδώ πέρα να πάω στον Μπακού, ο στόχος μου ήταν να πάρω μία κάρτα και να καταφέρω να μπω σε ένα τελικό. Τα έφερε έτσι η τύχη, η ζωή και καταφέραμε και πήραμε δύο κάρτες. Ιστορικό γεγονός για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ένα χρυσό μετάλλιο με το Μάκη το Μήτα, η Μανουέλα το χάλκινο μετάλλιο και ασημένιο στο μαδικό αυτό. Και μόνο λέει ότι έγραψε ιστορία. Ο Πλήνος Τόφος αυτή τη στιγμή έγραψε ιστορία. Είναι κάτι αδιανόητο. Τώρα το βλέμμα είναι στραμμένο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Καθαρά είναι το βλέμμα στραμμένο εκεί. Βέβαια έχουμε κάτι αγώνες μπροστά μας, γιατί μπορούμε να πάρουμε άλλη μία κάρτα ακόμα και να πάρουμε συμμετοχή άλλο ένα αγόρι ακόμα μαζί. Δηλαδή μεταξύ του Μπάμπη του Χαλκιαδάκη και του Νίκο του Μαυρομάτη. Έχουμε 7 Σεπτεμβρίου στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες στην Κροατία, στο Όσιγεκ, που δίνει μία κάρτα. Και υπάρχουν άλλες δύο κάρτες στο παγκόσμιο tournament που θα γίνει στο Κατάρ, που θα δώσει άλλες δύο κάρτες. Οπότε η στόχη είναι και εκεί. Αλλά μακροπρόθεσμα σίγουρα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα γίνει μια προετοιμασία, σωστός σχεδιασμός και να καταφέρουμε να πάμε εκεί και όχι απλά για να συμμετέχουμε, και να πάμε για να κερδίσουμε. Πόσα χρόνια είστε προπονητής? Ανάλαβα το 2016. Σταμάτησα λίγο σαν αθλητής και ανάλαβα το 2016. Τι βλέπει ο Γιώργος ο Σαλαβαντάκης σε αυτά τα παιδιά που βγάζει και από το σκοπευτήριο εδώ στα Χανιά αλλά γενικά της εθνικής ομάδας, που ο ίδιος ενδεχομένως με συμμετοχές στους Ολυμπιακούς δεν κατάφερε να πετύχει? Κοίταξε, το σκοπευτήριο των Χανίων όλα τα χρόνια έβγαζε πολύ μεγάλους αθλητές, πολύ μεγάλους πρωταθλητές. Η μεγάλη χαρά για μένα είναι αυτή. Αυτό που δεν κατάφερα να κάνω εγώ σαν αθλητής, να το κάνω τώρα πια σαν προπονητής. Και πιστέψαμε πολύ κοντά και δεσμεύομαι ότι θα τα καταφέρουμε. Θα πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα πάρω μετάλλιο. Το μικρό σας και ο Γιώργος. Thank you.
Έμα και ο παππούς είναι εδώ, ε! Έμα και ο παππούς είναι πίσω! Κάνε τον παππού, τα λούδια μπορεί να περιμένουν. Ο παππούς δεν μπορεί. Σαλαματάκης! Ωε, ωε, ωε! Θηριό! 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 Παπάς εμάς! Εγώ! Παπίνος που είναι, δεν έχω! Από το παιδικό εργαστήρι του Το κρατήστε το για τον πρόεδρο. Έχει το λόγο του, έχει το λόγο. Έτσι, πού είναι ωραίο. Με τη σημαία της λεπτά. Έλα. Ανέ, σώρα. Βάλτο. Θα το κρατήσετε λίγο το μετάλλιό σας. Δύο πλάνα. Let's go. 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 Let's go
γαϊδούλα μου! Italio. 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 Italio.